Φεύγοντας από την πόλη σας πλέον, την Καβάλα, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι οι συνθυμώτες σας είναι άνθρωποι δημιουργικοί, φιλόξενοι, με περίσσιο φιλότυπο, απόγονοι προσφύγων, αλλά και καθυνεργατών. Σε αυτή την εργατούπολη, κύριε Πρόεδρε, είστε δημότες. Θέλουμε να είσαστε δίπλα μας, να αφουγκράζεστε τις χαρές και τις λύπες μας. Στην υγειά σας, λοιπόν, και στην υγειά όλων των καβαλιωτών που γιορτάζουμε σήμερα. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας πόλη. Χρόνια πολλά. Για όχι που μπροστά. Χρόνια πολλά σας. Για δήμαρχε. Δεν θα μακρηγορήσω. Πριν απ' όλα θέλω να σας πω ότι η ίδια μου η καταγωγή είναι από επαρχία. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καλαμάτα, σε μια καθαρόαιμα επαρχιακή πόλη, μακριά από την Αθήνα. Και πολλά από τα βιώματά μου είναι από εκεί και είμαι περήφανος, γιατί αυτή η καταγωγή με εφοδιάζει. Με όλα εκείνα τα διδάγματα που πρέπει να πάρω για να γνωρίζω πώς να ασκήσω τα καθήκοντά μου. Στην ομιλία μου δεν αναφέρθηκα για την Καβάλα του σήμερα. Ξέρω πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Αυτός ο τόπος με τη βαριά ιστορία, όχι μόνο την παλιά και την πρόσφατη, είμαι βέβαιος ότι θα το ξαναβρει τον δρόμο. Ο δυναμισμός των κατοίκων είναι τέτοιος. Και η αποφασιστικότητα των Ελλήνων, όλων των Ελλήνων, των δημοκρατών Ελλήνων, ενωμένων αυτή τη στιγμή, αυτή η αποφασιστικότητα μας στερεύει. Θα μας βγάλει από αυτή την κρίση. Και εγώ τρέφω πραγματικά, όχι μόνο τη φιλοδοξία, την πεποίθηση, ότι αυτός ο τόπος μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη σήμερα. Σε αυτή την Ευρώπη, η οποία πραγματικά καταλαβαίνει την ώρα σε ποια κρίση βρίσκεται, και πρέπει το δικό της όραμα, το δικό της οικοδόμημα, να υποθωρακίσει από τους κινδύνους και τις καταιγίδες της εποχής. Είμαστε φτιαγμένοι οι Έλληνες να πρωτοπορούμε στα μεγάλα οράματα. Και δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία. Αλλά αυτό προϋποθέτει αποφασιστικότητα και ενότητα. Επειδή βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο εδώ, δεν μπορώ παρά να σας πω ότι εγώ παίρνω παράδειγμα από εσάς. Είμαι βέβαιος ότι αυτός ο τόπος θα πάει μπροστά και επιτρέψτε μου, αυτό αφορά εμένα προσωπικά και δεν αποτελεί ένα είδος υποκειμενικής κρίσης. Αλλά το οφείλω. Πάντα αυτός ο τόπος με συγκινεί, γιατί δίπλα από εδώ γεννήθηκε μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της πολιτικής μας ζωής. Στα σύγχρονα χρόνια, μιλάω για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είχα την τύχη να διδεύσω κοντά. Αυτό και μόνο μου φτάνει για να με κάνει να αισθάνομαι εδώ πολύ περισσότερο υπεύθυνος και αν θέλω πολύ περισσότερο και ευτυχής. Σας ευχαριστώ πολύ.